Πριν να γίνω μαμά, νόμιζα ότι η ζωή με τα παιδιά θα μοιάζει κάπως έτσι. Ή κάπως έτσι. Και πώς να μην το νομίζω άλλωστε. Τα περιοδικά, οι διαφημίσεις, αλλά και τα site για γονείς ήταν γεμάτα με τέτοιες εικόνες. Αλλά πιστέψτε με, εγώ δεν έμοιαζα καθόλου με αυτήν την τέλεια μαμά, με το τέλειο χτένισμα και το τέλειο χαμόγελο όταν έκοβα σαλάτα. Τα κορίτσια μου δεν ήταν δίπλα μου να με βοηθήσουν και εδώ που τα λέμε, όταν έβλεπαν λαχανικά, έτρεχαν να κρυφτούν στο δωμάτιό τους. Εγώ ήμουνα περισσότερο σαν κι αυτήν, την ξεμαλιασμένη μαμά, όπως με ζωγράφισε η μικρή μου κόρη Εβίτα. Όταν τα κορίτσια μου ήταν 3,5 και 5,5, ανακάλυψα τα blogs. Έπεσα τυχαία πάνω σε blog μαμάδων από την Αμερική. Ήταν απλές μαμάδες, όχι celebrities, που είχαν φωνή και αξιοποιούσαν την τεχνολογία του blogging, ώστε η φωνή τους να μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο. Είχα κι εγώ φωνή. Ήθελα κι εγώ την προσωπική μου γωνιά στο ίντερνετ για να πω αυτά που θέλω να πω. Όχι γιατί πίστευα ότι ήξερα περισσότερα από όλους τους άλλους, αλλά γιατί ήθελα να μοιραστώ το δικό μου ταξίδι στη μητρότητα. Τα παιδιά μας έρχονται στον κόσμο χωρίς εγχειρίδιο χρήσης. Και ήθελα τα μαθήματα που παίρνω να τα μοιραστώ, με την ελπίδα να βοηθήσω και να βοηθηθώ. Ήθελα επίσης κάποια στιγμή στο μέλλον, που τα κορίτσια μου θα μπουν στο blog μου, να μπορούν να διαβάσουν τις σκέψεις μου, αλλά και τα εγγόνια μου και τα δυσέγγονά μου. Ήθελα να καταγράφω κομμάτια της ζωής μου που ήθελα να θυμάμαι, όπως όταν ήμουν ένα μικρό κορίτσι με κοτσιδάκια και έγραφα στο προσωπικό μου ημερολόγιο. Αλλά και να δημιουργώ ένα αρχείο από πράγματα που έκαναν και έλεγαν τα κορίτσια μου, με την ελπίδα κάποια στιγμή στο μέλλον να μπουν και να τα διαβάσουν. Πράγματα όπως αυτό εδώ το σημειωματάκι. «Μαμά, δεν δίνεις απλά αγάπη, είσαι αγάπη». Μου το έγραψε η μεγάλη μου κόρη Ευελίνα και το άφησε πάνω στην οθόνη του υπολογιστή μου. Το βρήκα αφού είχε φύγει για το σχολείο. Εκείνη την περίοδο δούλευα πολύ και είχα τύψεις ότι δεν αφιέρωνα αρκετό χρόνο στα παιδιά μου. Και μόλις το είδα, σκουπιδάκια στα μάτια μου. Πολλά σκουπιδάκια. Μπορεί να έχετε πέσει πάνω του διαδικτυακά, γιατί είχε αναδημοσιευθεί παντού. Και μάλιστα έμαθα πρόσφατα ότι σε ένα παιδικό σταθμό το τύπωσαν και το έδωσαν στα παιδιά να το κάνουν δώρο στις μαμάδες τους στη γιορτή της μητέρας. Κάποια από τα πράγματα που μοιραζόμουν στο blog μου ήταν μαθήματα που έπαιρνα εγώ από τα παιδιά μου. Πώς, για παράδειγμα, κατάφερε η Εβίτα να με κάνει να δω τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια. Μου έλεγε ότι αυτό εδώ το κουτάλι, που ήταν ένα από τα αγαπημένα της, είναι για δεξιόχειρες. Η ίδια είναι αριστερόχειρας. Ειλικρινά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι εννοούσε. Υπάρχουν κουτάλια για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Ως που το έπιασε και μου έδειξε. Δεν είναι φυσικά ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αριστερόχειρα παιδιά, απλά είναι αναγκασμένα να βλέπουν το προβατάκι ανάποδα. Και αυτό είναι θέμα για ένα μικρό παιδί. Αυτό το μάθημα που πήρα, ότι δύο άνθρωποι μπορεί να βλέπουν ακριβώς το ίδιο πράγμα και να το αντιλαμβάνονται διαφορετικά, ήθελα να το μοιραστώ. Σιγά σιγά τα πράγματα που μοιραζόμουν στο blog μου έφεραν γύρω μου και άλλους γονείς. Με κάποιους από αυτούς γίναμε φίλοι και στην offline ζωή. Σιγά σιγά το blog μιας απλής μαμάς άρχισε να δημιουργεί μία κοινότητα και να αγγίζει ανθρώπους. Δεν ήταν ότι ήμουν εγώ σπουδαία και άγγιζα ανθρώπους. Καθόλου. Ήταν απλά ότι χρησιμοποιούσα ένα μέσο, το blog μου, ώστε να μοιραστώ πράγματα με τα οποία μπορούσαν να συσχετιστούν οι περισσότεροι γονείς. Παράλληλα, καθώς παρατηρούσα τον κόσμο γύρω μου και έγραφα για τα πράγματα που μου άρεσαν, χωρίς να το θέλω, άρχισα να διαδίδω σπουδαίες ιδέες, πολλές από τις οποίες δεν ήταν καν δικές μου. Θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας δύο από αυτές, που έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί έχουν ομορφύνει τη ζωή χιλιάδων παιδιών.
Πρώτη ιδέα. Εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια. Όταν η Ευελίνα πήγε στην πρώτη δημοτικού, διαπίστωσε ότι στο σχολείο τους έχουν έναν καταπληκτικό θεσμό. Κάθε πρωτάκι της πρώτης δημοτικού υιοθετείται από ένα εκτάκι. Το εκτάκι αναλαμβάνει να προσέχει και να καθοδηγεί το πρωτάκι του καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Και το πρωτάκι ξέρει ότι έχει να απευθυνθεί και κάπου αλλού εκτός από τους δασκάλους του για οτιδήποτε το απασχολεί. Έγραψα γι' αυτό το θεσμό από όλες τις πλευρές. Πόσο ομόρφινε τη ζωή των κοριτσιών μου όταν ήταν πρωτάκια. Τη σχέση που δημιουργήθηκε με τα εκτάκια τους. Μοιράστηκα ιστορίες και ένα-δύο σημειώματα που αντάλλαξαν με τα εκτάκια τους. Να ένα από αυτά. Γράφει η Εβίτα στο εκτάκι της. «Στέλλα, σ' αγαπώ. Δεν θέλω να φύγεις. Θέλω να μείνεις. Θέλω να μείνεις μαζί μου. Μείνε μαζί μου. Σε αγαπώ. Δεν θέλω να πας στην πρώτη γυμνασίου. Μείνε, σε παρακαλώ. Σε αγαπώ πολύ. Με αγάπη, η Εβίτα». Πέρσι που η Ευελίνα πήγε έκτη, έγραψα για το θεσμό από αυτή την πλευρά, ενός παιδιού που πηγαίνει έκτη και υιοθετεί το πρωτάκι του. Έγραψα πόσο αγάπησε το πρωτάκι της, πόσο το φρόντιζε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και πως συχνά έβαζε το χρόνο της μαζί του σε μεγαλύτερη προτεραιότητα από το χρόνο της με τους φίλους της. Δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα γινότανε μετά από αυτό το post. Διαβάστηκε από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Άρχισα να λαμβάνω αμέτρητα email από γονείς, εκπαιδευτικούς και φορείς. Όπως γινόταν γνωστό, άρχισα να παίρνω μηνύματα σαν κι αυτά. Είμαι δασκάλα της έκτης. Η ιδέα είναι καταπληκτική και μόλις το υλοποίησαμε στο σχολείο μας. Είναι συγκινητική η αγάπη που αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα. Απίστευτο. Ευχαριστώ για την καταπληκτική ιδέα. Ενθουσιάστηκα που το διάβασα. Ίσως τελικά και να υπάρχει ελπίδα για τη χώρα μας. Είμαι κι εγώ μαμά ενός παιδιού 9 ετών και αγωνίζομαι να του μεταδώσω ήθος και αξίες. Όλο αυτό είναι τόσο γλυκό, τόσο ανθρώπινο, σε μια εποχή που όλα καταραίουν. Αγαπητή Άσπα, ευχαριστώ που μοιράστηκες αυτή την εμπειρία μαζί μας. Είμαι αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης και ήδη με email μου ζήτησα από όλα τα δημοτικά σχολεία της πόλης μου να υιοθετήσουν αυτή την εξαιρετική ιδέα. Έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται σε κάποια σχολεία μας. Και αυτό είναι ένα πολύ πρόσφατο δημοσίευμα εφημερίδας που αναφέρεται στο post μου και περιλαμβάνει συνέντευξη από δύο δασκάλες που εμπνεύστηκαν και φέτος το εφάρμοσαν στο σχολείο τους για πρώτη φορά. Δεν μπορώ να πάρω τα εύσημα για αυτό το θεσμό. Τα εύσημα ανήκουν στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά. Αλλά χαίρομαι που έβαλα ένα πετραδάκι ώστε να διαδοθεί η ιδέα. Σήμερα δεκάδες σχολεία την εφαρμόζουν ως αποτέλεσμα αυτού του post. Δεύτερη ιδέα που θα ήθελα να μοιραστώ είναι μία απλή καθημερινή συνήθεια που κάνει τη ζωή στο σπίτι ομορφότερη. Την ονομάζω το βάζο των αναμνήσεων. Από τότε που οι κόρες μου ήταν μικρές, κάθε βράδυ πριν να πέσουν για ύπνο, τις ρώταγα «Ποιο ήταν το αγαπημένο σημείο της ημέρας σου?». Γράφαμε την απάντηση σε χαρτάκι και τη βάζαμε μέσα στο βάζο των αναμνήσεων. Πλέον γράφουν τις αναμνήσεις μόνες τους. Το βάζο το ανοίγουμε μία φορά το χρόνο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Καθόμαστε στο χαλί, αδειάζουμε τις αναμνήσεις στο πάτωμα και πλημμυρίζουμε με τις καλύτερες στιγμές της χρονιάς. Στιγμές σαν κι αυτές. Πήγα σε αγώνες τένις και έπαιξα 4 μάτς. Θα έπαιζα 4 μάτς, αλλά έπαιξα 6 και τους νίκησα όλους. Χιόνισε. Που διαβάσαμε με τη μαμά και ήμασταν αγκαλίτσα. Η ανάκληση στη μνήμη μας των καλύτερων στιγμών της ημέρας τις κάνει να εντυπώνονται καλύτερα και μας κάνει πιο χαρούμενος γενικότερα. Και τι πολύτιμη συνήθεια να μπορείς να εστιάζεσαι στα θετικά από το να βασανίζεις το μυαλό σου ξανά και ξανά με τα αρνητικά. Πιστεύω ότι την αισιοδοξία τους και τη θετική τους διάθεση οι κόρες μου την οφείλουν κατά πολύ σε αυτή τη συνήθεια. Μάλιστα, κανένα δύο φορές που ήμουν αναστατωμένη και ήταν μπροστά, κατάφερα στη στιγμή
να με βοηθήσουν να εστιαστώ σε κάτι θετικό. Στην αρχή της χρονιάς, για παράδειγμα, μια μέρα είχα πάει στο γυμναστήριο και φεύγοντας από εκεί, φόρεσα κατά λάθος ένα ξένο μπουφάν. Δεν κατάλαβα τίποτα, έφυγα και πήγα και πήρα τα κορίτσια από τα αγγλικά. Είπαμε πριν να επιστρέψουμε στο σπίτι να περάσουμε να πάρουμε σουβλάκια. Εκεί που περιμέναμε να ετοιμαστεί η παραγγελία μας, βάζω τα χέρια μου στην τσέπη, βγάζω τα κλειδιά και φυσικά δεν ήταν τα δικά μου κλειδιά. Καμιά φορά, αν τρέχεις όλη μέρα και είσαι κουρασμένος και κάτι σου πάει στραβά, ακόμη και αν είναι μικρό, τρελαίνεσαι. Ήτανε μία από αυτές τις φορές. Λέω, κορίτσια, φοράω λάθος μπουφάν. Έχω πάρει τα κλειδιά ενός ανθρώπου που δεν θα έχει πώς να μπει στο σπίτι του. Πού να είναι το μπουφάν μου, πού να είναι τα κλειδιά μας. Αμάν, θα κλείσει το γυμναστήριο και χαθήκαμε. Στο μεταξύ, τα κορίτσια, αντί να πανικοβληθούν όπως εγώ, συμπεριφέρονταν λες και είχαν κερδίσει το λαχείο. Ήταν ενθουσιασμένες με την περιπέτεια. Φεύγοντας να πάμε να προλάβουμε το γυμναστήριο ανοιχτό, μου λένε, σκέψου, μαμά, αυτή θα είναι μία από τις καλύτερες αναμνήσεις στο φατινό βάζο των αναμνήσεων. Και πράγματι, είχαν δίκιο, όλα πήγαν καλά, γράψαμε την ανάμνηση στο βάζο και σε λίγες μέρες που τελειώνει η χρονιά και θα ανοίξουμε το φετινό βάζο, ανυπομονώ να διαβάσω αυτή την ανάμνηση και να γελάσουμε. Ούτε για το βάζο των αναμνήσεων μπορώ να πάρω τα εύσημα. Και αυτό ήταν μια ιδέα που κάπου διάβασα. Αλλά την εφαρμόσαμε, έκανε τη ζωή μας ομορφότερη και τη μοιράστηκα. Δεν είχα ιδέα ότι το blog μου θα με έκανε καλύτερη μαμά. Κι όμως το έκανε. Δεν είχα ιδέα ότι η ζωή χιλιάδων παιδιών θα γινόταν ομορφότερη, επειδή απλά μοιράστηκα μία ιδέα online. Κι όμως έγινε. Όπως δεν είχε ιδέα τι επίδραση θα είχε το blog του ένα 11χρονο κορίτσι, που μοιραζόταν την καθημερινότητά του υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν. Έγραφε. Τετάρτη 14 Ιανουαρίου του 2009. Είχα άσχημη διάθεση καθώς πήγαινα σχολείο, γιατί οι χειμερινές διακοπές ξεκινούν αύριο. Ο διευθυντής ανακοίνωσε τις διακοπές, αλλά δεν ανέφερε την ημερομηνία που θα ξανανοίξει το σχολείο. Στο παρελθόν, η ημερομηνία ανοίγματος ανακοινωνόταν πάντα ξεκάθαρα. Ο διευθυντής δεν μας είπε γιατί δεν ανακοινώθηκε αυτή τη φορά, αλλά μαντεύω ότι οι Ταλιμπάν θα απαγορεύσουν στα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο. Μήπως μαντέψατε ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Πρόκειται για τη Μαλάλα. Στην ηλικία των 11, με μεγάλο ρίσκο για τη ζωή της, μοιραζόταν την καθημερινότητά της και τη δίψα της για μόρφωση και ισότητα. Είχε καταλάβει τη δύναμη που έχει να έχεις φωνή και να μιλάς για τον εαυτό σου, αλλά και για αυτούς που δεν μπορούν. Σήμερα είναι κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης. Τότε που ξεκίνησε τον blog της στο BBC, ήταν ένα απλό καθημερινό κορίτσι. Όπως ένα απλό καθημερινό κορίτσι, είναι και η δική μου 12χρονη κόρη, Ευελίνα, που πολύ πρόσφατα κατάλαβε τη δύναμη της δικής της φωνής, όταν κάτι που έγραψε και δημοσίευσε online, την οδήγησε στην τηλεόραση να το διαβάζει ζωντανά. Συγκεκριμένα, πριν από καμιά δεκαριά μήνες, με αφορμή μια δράση που έκαναν με τη δασκάλα τους της φυσικής αγωγής, καθίσαμε και συζητήσαμε με τα κορίτσια για το πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση της Ελλάδας. Στεναχωρήθηκαν πολύ. Πιέστηκαν. Δεν ήξεραν τι να κάνουν για να ξεσπάσουν. Τις ενθάρρυναν να καθίσουν και να γράψουν τις σκέψεις τους. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτό που έγραψε η Ευελίνα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι όταν δεν μιλάμε. Και φυσικά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Μα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πολλοί λέτε τώρα, σιγά μωρέ, παιδιά είναι. Αυτό όμως δείχνει υποτίμηση προς εμάς τα παιδιά. Είμαστε μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε θέση στη χώρα. Το παιδί σου θα μείνει άνεργο από δικό σου λάθος. Πρέπει να ενημερωνόμαστε. Πρέπει να ξεσηκωθούμε,
να μιλήσουμε, να πούμε τη γνώμη μας. Τι και αν διαφωνούν οι άλλοι. Αν πιστεύουμε στον εαυτό μας, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εσύ θα κάνεις αυτό το κάτι. Παρόλο που έχει το δικό της blog, δημοσίευσα το κείμενο καταρχήν στο δικό μου, προσθέτοντας μία εισαγωγή για το πώς κατέληξε να το γράψει. Το κείμενο την οδήγησε στην τηλεόραση να το διαβάζει ζωντανά, μαζί με τη δασκάλα της φυσικής αγωγής και κάποιους συμμαθητές της. Η Ευελίνα ξέρει πλέον ότι η φωνή της έχει δύναμη, ότι μπορεί να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα και ακόμη παραπέρα. Έχει το δικό της blog εδώ και 3 χρόνια. Στην αρχή το έχει ιδιωτικό. Όταν εξοικειώθηκε με το τεχνικό κομμάτι, το έκανε δημόσιο. Και η Εβίτα ετοιμάζει το δικό της blog. Ο online κόσμος είναι πολύ σημαντικός για τα παιδιά. Και είναι ένας υπέροχος κόσμος. Αρκεί να μην χρησιμοποιείται μόνο για να κερδίσουν τα likes και την αποδοχή των φίλων τους. Το blogging, απ' την άλλη, είναι δημιουργία. Είναι μοίρασμα ιδεών. Είναι η ευκαιρία που έχουν τα παιδιά να μην καταναλώνουν απλά περιεχόμενο, αλλά να παράγουν, προσθέτοντας αξία σε αυτόν τον online κόσμο. Ο online κόσμος, όμως, είναι σημαντικός και για εμάς τους μεγάλους. Τα παλιά τα χρόνια, οι άνθρωποι έπαιρναν πληροφορίες, βοήθεια και υποστήριξη από την οικογένεια, τους φίλους τους, τη γειτονιά. Σήμερα, που οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σε μεγάλες πόλεις, μακριά από την οικογένεια και τους φίλους μας και που δουλεύουμε όλη μέρα, το ίντερνετ είναι η νέα μας γειτονιά. Και τα blogs είναι ο καλύτερος τρόπος για να μοιραστούμε ολοκληρωμένα τις σκέψεις μας, για να διαβάσουμε απόψεις άλλων, αλλά και για να συνδεθούμε με μια κοινότητα υποστήριξης, αναβιώνοντας το δίκτυο που υπήρχε τα παλιά χρόνια και πλέον έχει εκλείψει. Μήπως εξαναγκαζόμαστε να χάσουμε την ιδιωτικότητά μας, όμως, ή να μοιραζόμαστε χωρίς όρια? Όχι. Μοιραζόμαστε πάντα με όρια που θέτουμε εμείς και για τον καθέναν είναι διαφορετικά. Όπως στην offline ζωή, έτσι και στην online, εμείς επιλέγουμε τι θα μοιραστούμε με τους άλλους. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι το να μοιραζόμαστε τη φωνή μας online είναι το κλειδί για ένα φιλικότερο, καλύτερο, πιο δικτυωμένο κόσμο. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μ' ακούτε και να λέτε «Έχω κι εγώ φωνή, θέλω κι εγώ το δικό μου blog». Κάποιοι μπορεί να λέτε «Εγώ δεν έχω τι να μοιραστώ, η ζωή μου δεν ενδιαφέρει κανέναν». Λοιπόν, κάνετε λάθος. Έχετε σκέψεις, έχετε όνειρα, έχετε εμπειρίες, έχετε ιδέες, έχετε φόβους, έχετε απογοητεύσεις. Και κάποιος πρέπει να μάθει γι' αυτά. Έχετε κι εσείς φωνή. Και μόνο η δική σας ιστορία μπορεί να αγγίξει κάποιον που ούτε ξέρετε ποιος είναι, γιατί δεν τον έχετε γνωρίσει ακόμα. Μπορεί να μην μπορείτε να αλλάξετε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά σίγουρα μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο ενός ανθρώπου. Απλά ξεκινήστε. Ευχαριστώ.